Πάρα πολύ δύσκολε ώρε περνάει η μεγγυντρίο από την περασμένη εβδομάδα, καθώ έφυγε από τη ζωή η μαμά τη εντελώ ξαφνικά με αποτέλεσμα η οικογένεια τη να βυθιστεί στο πένθο. Η μαμά τη, όπω έγινε γνωστό, πέθανε λόγω κορονοϊού. Είχε μια ασθένεια και δεν τη επέτρεπε να κάνει το εμβόλιο κατά του ιού. Όπω έχει μαθευτεί, ήθελε να εμβολιαστεί αλλά ήταν επίφοβο. Μπορεί λοιπόν να έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, η Μέγκυντριο την περασμένη Παρασκευή μίλησε μέσω τηλεφωνική επικοινωνία στην εκπομπή πρωινό και ανέφερε: Η μητέρα μου έφυγε από κορονοϊό. Είχε μια ασθένεια για την οποία έπαιρνε ένα φάρμακο που δεν επέτρεπε να εμβολιαστεί. Με βάση όσα είπαν οι γιατροί, ήταν επίφοβο να κάνει το εμβόλιο. Ήταν οκτώ μέρε διασωληνωμένη στο υποκράτιο στη Θεσσαλονίκη. Έδινε μια μάχη πολύ δυνατή. Είχαμε την ελπίδα μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα σωθεί. Είναι η μητέρα μου και θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Η μητέρα μου ήθελε να εμβολιαστεί, εγώ ήθελα να εμβολιαστεί. Αυτό που έχω να πω είναι όσοι μπορούν να εμβολιαστούν. Η ανάρτηση της Μέγκη για το θάνατο της μαμάς της. στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μέγκυντρίο θέλησε να την αποχαιρετήσει και δημόσια μιλώντας με τα πιο συγκινητικά λόγια για την αγάπη που της έχει, αναφέροντας πως δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Μαμά μου εγώ θα σε θυμάμαι έτσι να παίζουμε. Και να μου χαμογελάς από εκεί ψηλά. Δεν μπορώ να σου πω αντίο γιατί πάντα θα είσαι μέσα μου και στη σκέψη μου, αλλά ο πόνος που νιώθω δεν περιγράφεται. Και ξέρω πως πρέπει να μάθω να ζω με αυτόν πλέον και να σου αποδείξω πως ό,τι κάνω από εδώ και πέρα, θα το κάνω πάνω από όλα για σένα. Καλό παράδεισο, σε αγαπάω πολύ, έγραψε χαρακτηριστικά.